Και πέναλτι. Πέναλτι πάνω στο Περεπατένκο. Ο στοχός είναι εκτέλεση του πέναλτι και μπάλα στα δίχτυα. 0-1 στο 34ο λεπτό για τους Σοβιετικούς. 63ο λεπτό, κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Γιώργο Σαββίδη. Μπροστά από τον Μανολάκο, Βιωμόχ, το σούτ. Και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το γκολ μετά από το σούτ του Σταματή. Θα γίνει το γκολ από τον Μπατίστα. 74ο λεπτό, 1-1 το σκορ. Ο Σαββίδης εκτελεί. Κεφαλιά από τον Μπατίστα. Δεύτερη κεφαλιά από τον Δημητριάδη και είναι γκολ. Η ΑΕΚ 2-1. Ο Δημητριάδης είναι αυτός που κάνει το σκορ πρόκρισης. Βασίλη Δημητριάδη, όταν ερχόσουν το καλοκαίρι από τον Άρη στην ΑΕΚ, πίστευες ότι με ένα δικό σου γκολ η νέα σου ομάδα θα έμενε στο 16 της Ευρώπης? Ειλικρινά δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό που μου λέτε. Νιώθω σήμερα μια μεγάλη ικανοποίηση, μια από τις μεγαλύτερες ικανοποίησεις της ζωής μου θα έλεγα, και είμαι υπερήφανος που αυτή τη στιγμή παίζω στην ομάδα της ΑΕΚ. Τι πιστεύεις από εδώ και πέρα ότι μπορεί να κάνει η ΑΕΚ ανάμεσα στα μεγαθύρια της Ευρώπης? Κοιτάξτε, η ΑΕΚ νομίζω ότι σήμερα απέδειξε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να παλέψει σε όλα τα μέτωπα. Στο πρωτάθλημα της Ελλάδος, στο κύπελλο της Ελλάδος, αλλά και στο κύπελλο της Ευρώπης. Νομίζω ότι θα δούμε την κλήρωση που θα έχουμε στον επόμενο γύρο και η ΑΕΚ είναι ικανή για όλα. Στο ημίχρονο σίγουρα τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά. Ποιες ήταν αυτές οι οδηγίες και τι ήταν αυτό που άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού και έδωσε την πρόκριση? Καταρχήν, η εντολή που είχαμε από τον προπονητή είναι να αφήσουμε κατά μέρος τη διαμαρτυρία στο διαιτητή. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε, για να μπορέσουμε να βρούμε τα ψυχικά αποθέματα να ανατρέψουμε αυτό το δύσκολο σκορ. Αλλά θα πρέπει να αναφερθώ και στον κόσμο της ΑΕΚ, που νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο μας έδωσε φτερά, μας έδωσε τη δύναμη, το κουράγιο να ανατρέψουμε αυτό το σκορ. Ζητάθηκα πολύ ευχαριστημένος επειδή έκανα ένα πέναλτι που δεν έπρεπε να το κάνω. Νομίζω πήγα στην μπάλα σαν 20 χρονών, έτσι, να μην έχω παίζει μπάλα. Και μετά τα δύο γκολ στάθηκα πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή αυτό σημαίνει πρόκληση για εμάς και πάμε στο τρίτο γύρο. Και ευχαριστώ στον Μπατίστα και στον Δημητριάδη που βοηθήσανε και όλα τα παιδιά. Και έτσι πήγαμε στο τρίτο γύρο. Ποια ήταν τα πρώτα λόγια που είπες μόλις ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης? Τώρα να σας πω ότι αύριο πρέπει να πάω στην εκκλησία να ανάβω ένα λαμπάδι. Με τα λύπης μου, φυσικά εγώ τον πληροφόρησα, ήρθα από το κάτω της Κηφισιάς. Είναι πολύ άσχημα, αυτή τη στιγμή είναι στο χειρουργείο και η διάρκεια.